Σήμερα θα δούμε αν αξίζει το Huawei GT3 Pro να δώσεις τα λεφτά και να το αγοράσεις. <Ρι> Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για smartwatch και για τα smartwatch της Huawei και αν αξίζει από το GT2 Pro ή από το GT2 να πας στο Huawei GT3 Pro. Το προηγούμενο διάστημα, πριν 2-3 μήνε, σα είχα δείξει το Huawei GT3 Pro. Είχαμε κάνει unboxing και ένα comparison, ένα συγκριτικό ανάμεσα με το GT2 Pro. Και το ρολογάκι δεν ήταν το δικό μου, ήταν του πατέρα μου που το είχε αγοράσει. Αλλά τώρα το αγόρασα κι εγώ και σήμερα θα σα μιλήσω ειλικρινέστατα αν αξίζει να δώσει λεφτά να πα στο καινούργιο ρολογάκι. Ξέρετε την αγάπη μου και όλα αυτά τα χρόνια που δείχνω ρολογάκια Huawei σε αυτό το κανάλι. Ήμουνα με το Huawei Watch GT GT2, GT2 Pro και τώρα Huawei GT3 Pro. Μένω στα Huawei ρολογάκια γιατί έχουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευή, είναι εύκολο ρολογάκια, δίνουν σε μένα αυτό που χρειάζομαι, δεν θέλω πάρα πολλά από ένα ρολογάκι και το πολύ σημαντικό έχουν πολύ καλή αυτονομία μπαταρία. Μια εβδομάδα, 10 μέρε για την GT, το GT2 να πω, το GT2 Pro, GT3 Pro, και πέρα είναι σε μια εβδομάδα με 10 μέρε ανάλογα με τη χρήση που το κάνει. Δεν είναι τα ρολογάκια που θα απαντήσει σε μηνύματα, που θα μπει σε εφαρμογέ, που θα κάνει τα ράνι. Είναι ρολογάκια που έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ που ε, βλέπει ε, την άσκησή σου, το τρέξιμό σου, όλα αυτά. Έχει ε, αρκετά πραγματάκια στο θέμα υγεία, να βλέπει του καρδιακού σου παλμού, να βλέπει το οξυγόνο, τη θερμοκρασία σου, όλα αυτά και η διαφορά είναι σε σχέση με άλλα ρολογάκια, μάλλον με τα πολύ φτηνά, ότι εδώ μπορεί και παίρνει κλίση. Δηλαδή, σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο και μιλά με ανοιχτή ακρόση από το ρολογάκι. Γενικά δεν έχει πάρα πολλά τρελά future και κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο κανάλι και στου φίλου που μα βλέπουν είναι ότι και αυτά τα ρολογάκια και γενικά όλα τα ρολογάκια, όλα τα smartwatch που κυκλοφορούν εκεί έξω δεν έχει και κάτι τρελό ακόμα να βάλει. Δηλαδή, έχουν φτάσει στο πικ του. Τι άλλο να βάλει ένα smartwatch. δηλαδή δεν έχει και τόσα πολλά. Οπότε είναι και πολύ λογικό ότι το GT2 Pro σε σχέση με το GT3 Pro, μάλλον και το αντιστοιχο GT3 Pro με το GT2 Pro, δεν έχει καμιά τρελή διαφορά. Είναι σαν να έχει κάνει ένα facelift όπω κάνει στο αυτοκίνητο μετά από 2-3 χρόνια που κυκλοφορεί ένα μοντέλο. Ξέρω τώρα αρκετοί που βλέπετε το ρολογάκι με αυτό το μπρασελέ λουράκι θα ρωτήσετε τι είναι. Είναι το Spigen Modern Fit Metal Band 22 χιλιοστά, λέγεται Galaxy Watch, αλλά και τα Huawei GT3 GT2 Pro, GT2, όλα αυτά GT Runner έχουν 22 χιλιοστά λουράκι οπότε μπαίνει μια χαρά. Πολύ ωραίο, βγαίνει σε αυτό το μαύρο χρωματάκι που δεν είναι για αριστερό, που μου αρέσει, βγαίνει και στο ασημί. Σκεφτόμουν για ασημί, απλά δεν ξέρω το ασημί περίβλημα εδώ πέρα γύρω γύρω που έχει το ρολογάκι αν είναι ίδιο χρώμα με το ασημί. Αν κάποιο το έχει δοκιμάσει ας μου στείλει να μου πει αν το ασημί της Spigen είναι πολύ κοντά στο ασημί εδώ που έχει γύρω γύρω το ρολογάκι μας. Πολύ ποιοτικό, πολύ ωραίο, μου άρεσε. Ε, έχει μέσα μηχανισμό για να βγάλεις ε, εδώ πέρα το, το μπρασελέ, να βγάλεις κομματάκια για να το κάνεις το μέγεθος που θέλεις και γενικά είναι πολύ ωραίο, 17-18 ευρώ με τα μεταφορικά 20 ευρώ σου βγαίνει και θεωρώ μια πολύ καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να το κάνει έτσι λίγο πιο κυριλέ το ορολογάκι. και εμένα προσωπικά μου αρέσει. Πάμε τώρα σε κάτι παράδοξο που το προηγούμενο διάστημα ήμουν στη διαδικασία, ήθελα να το πάρω το GT3 Pro γιατί με το GT2 Pro ήμουν μάλλον σχεδόν δύο χρόνια με το ρολογάκι. Αυτό έχει να επακολουθώ μια χαρέμουνα και δύο χρόνια να σας ξεκαθαρίσω δεν το έβγαλα ποτέ από το χέρι μου μόνο τις στιγμές που ε, θα το φόρτιζα ή και στη δουλειά που κάποιες στιγμές δεν μπορώ να φοράω ρολόι. Το είχα όλη μέρα στο χέρι μου, όλη μέρα δούλευε και πραγματικά τάξιζε 100% τα λεφτά που είχα δώσει τότε πριν δύο χρόνια. Το είχα πάρει μόλι είχε βγει 300 ευρώ αν θυμάμαι καλά τότε. Ναι. Ιανουάριο του 2021 το είχα πάρει, δηλαδή πριν 20 μήνες, 20 κάτι μήνες, το είχα πάρει 300 ευρώ και πραγματικά άξιζε 100% τα λεφτά του. Το άλλαξα το ρολογάκι γιατί είχε αρχίσει να κουράζεται, το βλέπω ότι δεν αντεπικρινόταν τόσο πολύ, η μπαταρία του είχε πέσει όχι σε τρελά επίπεδα, δηλαδή έβγαζε 10 μέρες, τώρα έβγαζε 6 μέρες, 7 μέρες με τη χρήση που το έκανα. Και γενικά ήθελα κάτι έτσι να, το, να φρεσκάρω το χέρι μου. Γενικά τα λεφτά που δίνω για τα smartwatch δεν τα λυπάμαι καθόλου γιατί είναι πράγματα τα οποία τα έχω όλη μέρα στο χέρι μου οπότε για μένα αξίζει να έχω κάτι στο χέρι μου που μου αρέσει. Το παράδοξο με το GT3 Pro ήταν ότι όταν κυκλοφόρησε έκανε 4 εκατοστάρικα, για 4 εκατοστάρικα όπως είχαμε πει τότε και στο βίντεο το review και το unbox θα σας τα βάλω από κάτω, δεν άξιζε καθόλου, αλλά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Και το GT3 Pro, όπως και το GT2 Pro, βγαίνει στην έκδοση με το λουράκι το δερμάτινο και με το ε, λουράκι το, το σιλικόνις, να το πω έτσι πολύ απλά. Το παράδοξο ήταν όλο αυτό το διάστημα, ε, ε, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που καθόμουν να κοιτούσα τις τιμές, το λουράκι το δερμάτινο ήταν πιο φτηνό και αρκετά πιο φθηνό και υπήρχαν αποθέματα. Δηλαδή, με το λουράκι το, ε, αυτό εδώ το μαύρο έβγαινε γύρω στα 300-310 ευρώ, με αυτό το πήρα 269 ευρώ. Το πήρα από e-shop σε ε, Crazy Sandy, καλή τιμή. εχθές που μπήκα, είδα ότι άλλαξαν πάλι. Το λουράκι αυτό εδώ το απλό κάνει 263 ευρώ, το άλλο πήγε 290 ευρώ. Οπότε παίζουν οι τιμές. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι βολεύει τον καθένα. Εγώ εννοείται ότι άμα ήταν οι τιμέ έτσι όπω είναι τώρα, θα έπαιρνα πάλι με το λουράκι το σιλικόνη που το λουράκι σιλικόνη αυτό είναι από το GT2 Pro που είχα, που είναι ακριβώ το ίδιο με το GT3 Pro σαν ποιότητα. Απλά εδώ πέρα ο τοκά αλλάζει και είναι ίδιο χρώμα με το περίβλημα του ρολογιού. Το δερμάτινο είναι αυτό. Οκ, είναι σαν είναι πολύ ποιοτικό, είναι ωραίο δερμάτινο. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο, απλά το χρώμα του εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτό το γκρι το να ήταν σε μαύρο, να ήταν σε καφέ-καφέ θα μου άρεσε ε, περισσότερο, θεωρώ. Αλλά γενικά είναι ποιοτική επιλογή. Ε, κάτι άλλο τώρα που πάρα πολλοί φίλοι ρωτάτε: Όταν πάρει το ρολογάκι, δεν έχει και το άλλο μαζί μέσα το λουράκι. Δηλαδή, αν πάρει το, ε, το δερμάτινο, θα έχει μόνο το δερμάτινο. Θα πάρει το άλλο το στραπ, το σιλικόνη, έχει μέσα μόνο το θέμα, έχει μόνο το λουράκι σιλικόνη. Τώρα, στο τι αναβαθμίστηκε σε σχέση με το GT2 Pro, όχι πολλά πράγματα σαν ποιότητα κατασκευή, σαν υλικά, σαν η όλη η λογική είναι πάρα πολύ ίδια. Μπήκαν κάποια πραγματάκια παραπάνω στο θέμα το ηλεκτροκαρδιογράφημα, ε, ανείχνευση λέει αρτηριακή ανελαστικότητα. Ε, μπήκαν δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω στο θέμα υγεία. Λίγο το interface εδώ πέρα, τα χρωματάκια λίγο αλλάξανε. Πιο smooth είναι η περιήγησή του. Λογικό είναι πιο καινούριο. Γενικά είναι πολύ ίδιο ρολογάκι. Ε, το βασικό που άλλαξε είναι ότι εδώ γύρω γύρω αυτό είναι σημείο στο προηγούμενο ήταν Gun Mental. Η ποιότητα κατασκευή είναι ακριβώ η ίδια Sapphire Glass πάνω, γυαλί ζαφύρι, ζαφύρι πάνω στην οθόνη. Γύρω γύρω είναι τιτάνιο η κάσα του και πίσω είναι κεραμικό υλικό. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευή, πολύ ωραίο στο χέρι. Διαστάσεις, Διαστάσει, όλα αυτά είναι ίδια. ίδια πράγματα κάνει με το ρολογάκι και γι' αυτό είχα μπει τόσο να το σκέφτομαι να το αλλάξω Ειλικρινά σα το λέω, δηλαδή δεν ήμουν τόσο να το αλλάξω γιατί δεν άλλαζε κάτι στο ρολογάκι, αλλά το άλλαξα όπω σα είπα και πριν λόγω ε, ότι άρχισε να κουράζεται το GT2 Pro. Τώρα, αν είσαι με το GT2 Pro κάνα χρόνο και το ρολογάκι σου είναι τέλειο, μια χαρά, δεν χρειάζεται καθόλου να μπει στη σκέψη να πα στο GT3 Pro. Αλλά όσο πέφτει η τιμή του GT3 Pro, και εσύ φίλε που είσαι π.χ. με το GT2 και. Πώ να το πω, το GT2 Pro κάνει 125 ευρώ, 130 ευρώ και το άλλο θα πάει π.χ. 200 ευρώ και έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα και θε να πηδήξει μια γενιά π.χ. το GT2 Pro, πα στο GT3 Pro. Έτσι μόνο. Αν πέσει κι άλλο η τιμή του. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι αξίζει να δώσει λεφτά και να μην πας, π.χ. στο GT2 Pro. Πραγματικά το θεωρώ και το πιστεύω ότι το GT2 Pro, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά τα GT, είναι το πιο value for money ρολόι με 125 ευρώ με αυτή την ποιότητα κατασκευή. όλα αυτά τα πραγματάκια που μπορεί να κάνει, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Κάτι καινούριο που μπήκε στο ρολογάκι μα είναι η ροδέλα που μπαίνει εδώ πέρα μέσα στο μηχάνημα, μέσα στο μενού. Ανεβοκατεβαίνει έτσι, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε εδώ πέρα το ηλεκτροκαρδιογράφημα και μετράει. Μα μας βγάλει ότι έχουμε και αριθμίες. Όλα αυτά τα ρολογάκια δεν είναι επαγγελματικά συστήματα υγείας, επαγγελματικοί μετρητές υγείας, πώς να το πω έτσι. Είναι μια ένδειξη. Δεν, εγώ δηλαδή γενικά δεν το χρησιμοποιώ. Να πω άντε να μετρήσω κανένα μέρα τους παλμούς μου μέχρι εκεί. Δεν θα κάτσω τώρα να βγάλω καρδιογράφημα ή κάτι άλλο. Οκ, okay, άμα έχεις τόσο χοντρό πρόβλημα και θες να κοιτάς κάτι, οκ, okay, αλλά είναι μια ένδειξη. Είναι απλά να πάρεις μια ιδέα να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορεί ε, ένα τέτοιο ρολογάκι και το οποιοδήποτε ρολογάκι να αντικαταστήσει επαγγελματικά μηχανήματα που μετράν το οξυγόνο μας, την πίεσή μας, το καρδιογράφημά μας. Εδώ επαγγελματικά συστήματα που έχουμε στα νοσοκομεία και ώρες ώρες δυσκολεύονται να βρουν την αριθμία ή το ένα το άλλο γιατί είναι δύσκολα πράγματα να τα πετύχεις κατευθείαν. Πόσο μάλλον ένα ρολογάκι. Οπότε εγώ δεν Είμαι τόσο φαν να λέω ότι πήρα ένα ρολογάκι για να μου βλέπει την υγεία. Οκ, okay, έχω μια ένδειξη, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Αυτό προτείνω εγώ χρόνια τώρα σε όλα αυτά τα ρολογάκια που σα δείχνω. Οπότε, και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μα έτσι ε, βιντεάκι. Αξίζει να πα στο G3 Pro. Όσο πέφτει η τιμή του ε, και είναι τώρα στα 260 ευρώ, θεωρώ ότι αρχίζει να αξίζει αν είσαι με προηγούμενη γενιά ρολογάκι. Αν είσαι με το GT2 Pro, η μόνη. Ε, στο, στους μόνους φίλους που λέω να πά στο GT3 Pro σε σχέση με το GT2 Pro ή να αν το έχεις τόσο δύο χρόνια ρε παιδί μου και έχει αρχίσει εισαγωγικά να χαλάει τότε. Σε άλλους φίλους που είναι με πολύ πιο παλιά κινητά, ε, ρολογάκια μάλλον, πρώτα σκεφτείτε να πάτε το GT2 Pro, okay, που είναι στα 125-130 ευρώ είναι μια φοβερή επιλογή. Αν εσεί φίλοι θέλετε το πιο καινούργιο, το πιο τέτοιο, πάτε στο GT3 Pro στα 260 ευρώ, στα 200 ευρώ, πότε θα πέσει. Πότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι wow το καινούργιο ρολογάκι. Είναι μια συνέχεια του πολύ καλού GT2 Pro, αλλά για μας έτσι που θέλουμε κάτι πιο καινούριο, οκ, okay, στα 260 ευρώ δεν θεωρώ ότι έδωσα και μια περιουσία για το καινούριο μου έτσι ρολογάκι. Οπότε αυτά, φίλοι μου και σήμερα από μένα, θέλω έτσι από κάτω τις ερωτήσεις σας και κάτι άλλο. Συνδέεται σε όλα τα Android μια χαρά βλέπετε εδώ, συνδέεται και στα iPhone μια χαρά το Huawei Health, Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Και κάνει κάποια πραγματάκια μέσα από το ρολογάκι σου. Οπότε, αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.